Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Ο Ντόναλντ Τραμπ εξακολουθεί 2-24 ώρα μετά την εκλογή του στην Προεδρία των Ηνωμένων Πολιτειών να δέχεται συγχαρητήρια τηλεφωνήματα από ξένους ηγέτες, προχωρώντας πλέον τον σχεδιασμό των πρώτων κινήσεων, κυρίως όμως του κυβερνητικού σχήματος, με το οποίο θα ξεκινήσει τη δεύτερη θητεία του στο Λευκό Οίκο. Ο Τζο Μπάιντεν αναμένεται να απευθύνει διάγγελμα προς το Αμερικανικό Έθνος, έχοντας ήδη καλέσει τον νεοεκλεγέντα Τραμπ σε συνάντηση στο Λευκό Οίκο, με τους Δημοκρατικούς να μιλούν ήδη για αναγκαιότητα ειρηνικής μετάβασης της εξουσίας. We have thousands of friends in this incredible movement. This was a movement like nobody's ever seen before. And frankly, this was, I believe, the greatest political movement of all time. There's never been anything like this in this country and maybe beyond. Και πράγματι, οι φίλοι του Ντόναλντ Τραμπ και της επερχόμενης κυβέρνησής του ήταν οι πρώτοι που επικοινώνησαν μαζί του για να του δώσουν συγχαρητήρια μετά την εκλογική νίκη του και την επιστροφή του στο Λευκό Οίκο. Ο Βίκτορ Όρμπαν ήταν μεταξύ άλλων ηγετών από τους πρώτους που τηλεφώνησαν στον Ντόναλντ Τραμπ με τον πρωθυπουργό της Ουγγαρίας να δηλώνει ότι έχει μεγάλα σχέδια με τον νέο Αμερικανό πρόεδρο. Thomas küzdelmet börtönnel fenyegették, elvették a vagyonát, meg akarták ölni. Szembefordult vele a teljes médiavilág Amerikában, és mégis győzött. Számos tervünk van, amiket Donald Trump elnök úrral a következő évben végre tudunk hajtani. Viktor Orbán, Prime Minister of Hungary, very tough man. He said, I don't want people coming into my country and blowing up our shopping centers and killing people. But they said to him, tell us what's going wrong, what's happening, what is it? He said, there's only one way you're going to solve it. You got to bring President Trump back to the United States because he kept everybody at bay. Τα συγχαρητήρια του στον Ντόναλντ Τραμπ απίθυναν επίσης και ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγί Περντογάν, όπως και ο Κινέζος πρόεδρος Σιν Τζιπίνγκ. Ο πρόεδρος Ερντογάν συνεχάρει τον Ντόναλντ Τραμπ για την εκλογική του νίκη. Ο πρόεδρος Ερντογάν εξέφρασε τις ευχές του για βελτίωση της συνεργασίας μεταξύ της Τουρκίας και των Ηνωμένων Πολιτειών αυτήν τη νέα περίοδο. Συγχαρητήριο τηλεφώνημα σχεδόν 24 ώρες μετά την ανακοίνωση του αποτελέσματος δέχτηκε και από την Κάμαλα Χάρις, καθώς σύσσωμο το Δημοκρατικό Κόμμα παραδέχθηκε την ήττα του. The outcome of this election is not what we wanted. Not what we fought for, not what we voted for. I know many people feel like we are entering a dark time, but for the benefit of us all, I hope that is not the case. Τόσο η Καμαλά Χάρις όσο και οι Δημοκρατικοί αναφέρουν ότι μέλημά τους τώρα είναι η ειρηνική μεταβίβαση της εξουσίας. Earlier today, I spoke with President-elect Trump and congratulated him on his victory. I also told him that we will help him and his team with their transition and that we will engage in a peaceful transfer of power. Αυτό που είδε η Αμερική σήμερα ήταν η Κάμαλα Χάρις που ξέρω και θαυμάζω βαθιά. Υπήρξε μια τρομερή συνεργάτης και δημόσια λειτουργός γεμάτη ακεραιότητα, θάρρος και χαρακτήρα. Το να ζεις σε μια δημοκρατία σημαίνει να αναγνωρίζεις ότι η άποψή σου δεν θα κερδίζει πάντα και είμαστε πρόθυμοι να δεχθούμε την ειρηνική μετάβαση της εξουσίας. Συγχαρητήρια στον Ντόναλντ Τραμπ, απευθύνει και ο Βρετανός Πρωθυπουργός κύριος Στάρμερ. Having had dinner with President-elect Trump just a few weeks ago, I look forward to working with him in the years to come. Η επιστροφή του Ντόναλντ Τραμπ στο Λευκό Οίκο για τη δεύτερη θητεία του ως πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών προκαλεί αλυσιδωτές αντιδράσεις. Παράλληλα με την άνοδο ρεκόρ σε μετοχές της Wall Street, εντείνεται και ο φόβος για αυξημένες μεταναστευτικές ροές προς τις Ηνωμένες Πολιτείες. Si se llevan a cabo estas redadas y deportaciones, es si Estados Unidos no va a pretender deportar a México nacionales de terceros países, que es algo que México históricamente no ha aceptado, pero que el precedente legal de quédate en México, aunque se refería a solicitantes de asilo, puede ahora afectarnos muy negativamente. No me esperaba esto, pues tocará esperar a ver qué pasa más adelante, porque ya con este cambio de presidente quizás se nos dificulta un poquito más entrar. Διάγγελμα προς το Αμερικανικό Έθνος αναμένεται να απευθύνει σήμερα το απόγευμα ο απερχόμενος Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν. Όλη τη βεντάλια των διεκδικήσεων της Άγκυρας ανοίγει ο Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, Χακάν Φιντάν, σε συνέντευξή του την παραμονή της αφιξής του στην Αθήνα. Ο Υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, από την πλευρά του, θέτει για ακόμη μια φορά τις ελληνικές κόκκινες γραμμές.
Μία μέρα πριν από τη συνάντησή τους στην Αθήνα, οι Υπουργοί Εξωτερικών Ελλάδας και Τουρκίας σε συνεντεύξεις τους θέτουν το πλαίσιο της συζήτησης. Ο Χακάν Φιντάν, υπό τη λογική μιας ολιστικής προσέγγισης όπως τη χαρακτηρίζει, υποστηρίζει ότι όλες οι αιτιάσεις της Τουρκίας στο Αιγαίο θα μπορούσαν να οδηγηθούν στη Χάγη. Έχουμε πολλά αλληλένδετα προβλήματα που δεν μπορούν να περιοριστούν μόνο στο ζήτημα της υφαλοκρηπίδας και της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης, εάν δεν μπορούμε να καταλήξουμε σε ολοκληρωμένες λύσεις ως αποτέλεσμα ουσιαστικού διαλόγου, θα μπορούσαμε να προσφύγουμε στη διεθνή δικαιοδοσία με μια ολιστική προσέγγιση. Ο Γιώργος Γεραπετρίδης δηλώνει ότι στη Χάγη μπορεί να τεθεί η μόνη διαφορά που είναι η οριοθέτηση υφαλοκρηπίδας και ΑΟΣ. Δεν μένουμε σε στερεότυπες αντιλήψεις, προσπαθούμε να γεφυρώσουμε τις διαφωνίες μας και αν αυτές δεν γεφυρώνονται, προσπαθούμε τουλάχιστον αυτές να μην προκαλούν κρίσεις. Η οριοθέτηση υφαλοκρηπίδας και ΑΟΣ είναι η μία και μόνη διαφορά μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας, η οποία μπορεί να αχθεί ενώπιον διεθνούς δικαιοδοσίας. Στην υπεράσπιση των κυριαρχικών δικαιωμάτων μέσω της αμυντικής ικανότητας της χώρας αναφέρθηκε ο Υπουργός Άμυνας. Ο κόσμος αλλάζει, πρέπει να αλλάξουμε κι εμείς. Πρέπει να εξελιχθούμε για να μπορέσουμε να υπερασπίσουμε αυτά που έχουμε. Την ανεξαρτησία μας, την κυριαρχία μας, τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Η συνάντηση για τα ελληνοτουρκικά θα γίνει στη σκιά της εκλογής Τραμπ, αλλά και των εχμών που ακούστηκαν για μυστική διπλωματία. Φυσικά δεν υπάρχει καμία μυστική διπλωματία, είναι και κανένας δεν ισχυρίζεται αυτό, για να είμαστε ειλικρινείς. Εγώ θέλω να πιστεύω ότι τέτοια στοιχεία μυστικής διπλωματίας δεν υπάρχουν, αλλά σε κάθε περίπτωση οφείλει θεσμικά, όχι δημόσια, θεσμικά η ενημέρωση και στα κόμματα της αντιπολίτευσης να είναι απόλυτα συντεταγμένη. Ο κύριος Τραμπ είναι απρόβλεπτος, ένα. Δεύτερον, έχει σχέσεις καλές σε προσωπικό επίπεδο με τον Ταγί Περντογάν, με ό,τι αυτό μπορεί να σημαίνει για τις διεθνείς σχέσεις. Το ΚΚΕ κάνει λόγο για παζάρι, ενώ ο Κυριάκος Βελόπουλος ζητά να μην γίνει συνάντηση για Γεραπετρίτη Φιντάν. Τα περί ήρεμων νερών κουρελιάζουν κάθε τόσο τα επεισόδια στο Αιγαίο, όπως αυτό εδώ κοντά στην Κάσο τον Ιούλιο, αλλά και η πρόσφατη απαράδεκτη τουρκική Ναύτεξ. Το πρώτο που πρέπει να κάνει η κυβέρνηση είναι να ακυρώσει την επαφή. Τώρα λοιπόν που εκλέχτηκε ο κύριος Τραμπ, δεν πρέπει εμείς να τραβήξουμε χειρόφρενο για να περιμένουμε τις εξελίξεις, ώστε να δούμε τι θα γίνει με το Ισραήλ και με την Αμερική σε σχέση με την Τουρκία, για να περιμένουμε. Την Τρίτη, ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης θα ενημερώσει την Επιτροπή Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών της Βουλής. Και στο σημείο αυτό το δελτίο μας ολοκληρώθηκε. Αναλυτικά όλες οι ειδήσεις της ημέρας στο κεντρικό δελτίο του Open στις 7 παρατέταρτο με τον Νίκο Στραβελάκη. Καλό απόγευμα σε όλους.